Θα μείνουμε στο θέμα και θα συνομιλήσουμε τώρα με τον συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Κύριε Καλεντερίδη, καλώ ορίσατε. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω ρωτώντα ε, για αυτή την αλληλουχία τουρκικών προκλήσεων. Είχαμε την πρόκληση στην Κύπρο, όπου εμπόδισαν το Ιταλικό γεωτρύπανο να φτάσει στο οικόπεδο 3. Ακολουθεί η πρόκληση στα Ήμια, με τον εμβολισμό του σκάφου του λιμενικού ε, και όλα αυτά. Ε, ενώ αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στη γειτονική χώρα. Μου κάνει εντύπωση η κλιμάκωση ε, τη στιγμή που περιμένουν εδώ τον ε, Αμερικανό Υπουργό. Ναι. Ε, καταρχάς, να απομονώσουμε λίγο το επεισόδιο που είναι στα Ήμια, που ήταν ένα επεισόδιο που είχαμε πρέπει... πολύ καιρό να δούμε. Που τόσο έντονη... Νομίζω από την περίοδο, από την κρίση των ημείων. Από την κρίση των ημείων. Ναι, αυτό που πρέπει να παρακολουθήσουμε, τι ακριβώς είπε ο Ερντογάν χθε. Ο Ερντογάν είπε δύο πράγματα. Οι Έλληνες προσπαθούν να κάνουν τα δικά τους στην περιοχή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Κύπρο, με το φυσικό αέριο, και στα Ήμια με τις βραχονισίδες που έχουν καταλάβει. Καλούμε την Ελλάδα και την Κύπρο, την Ελλάδα κάλεσε, να αποφύγει τις ενέργειες στην ΑΟΣ της Κύπρο και τις κινήσεις κατάληψης νησίδων. Νομίζω σε αυτή τη λέξη είναι, κρύβεται και η επιθετικότητα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν σδριμόχνεται από την τουρκική αντιπολίτευση στο εσωτερικό της χώρας του για, τις δεκα, για τα 18 νησιά... Που διατείνεται η αντιπολίτευση ότι τα έχουμε ε, στείλει στρατό αυτά και τα έχουμε καταλάβει. Συγγνώμη αν... που σα διακόπτω, μου λένε από το κοντρόλ τώρα ότι έχ, έχουν οι συντάκτε μα την πληροφορία ότι ο Γιλτιρί είπε στον ε, Αλέξη Τσίπρα, στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι δεν ήταν εσκεμένοι. Βέβαια, τι θα έλεγε, ότι ήταν εσκεμμένη. Δεν ξέρω. Είπε πάντω ότι δεν ήταν εσκεμμένη η ενέργεια του τουρκικού Όλη, πλοίου. Όλα τα στοιχεία δείχνουν πάντω ότι, ότι. έγινε ότι, από ατύχημα. Ό, όλα αλλά... τα στοιχεία δείχνουν πάντω ότι δεν ήταν στη διαδικασία ελιγμών, ήταν μια ευθεία προσβολή. Αυτό λοιπόν που θέλει τα στοιχεια δειχνουν παντω οτι δεν ηταν στη διαδικασια ελιγμων ηταν μια ευθεια προσβολη αυτο λοιπον που θελει ο ερδογαν να κάνει είναι το εξή. Θέλει με μια κίνηση στα ήμια, είτε αυτή ή κάτι άλλο που θα δούμε στο επόμενο διάστημα, να αποδείξει στην εσωτερική, στην εσωτερική ε, κοινή γνώμη και στην αντιπολίτευση ότι δεν θα επιτρέψετε τελεσμένα στο Αιγαίο και ότι ίσως, ίσως εκεί θα πρέπει να, ε, να επιστρέψουμε την προσοχή μας, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, να έχουμε κινήσεις να μας πιέσει να διώξουμε τα στρατεύματα που έχουμε βάλει στα 18 νησιά. Κατά την άποψή μου αυτό είναι το πιο επικύ, η πιο επικίνδυνη εξέλιξη που θα μπορούσαμε να έχουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τώρα, σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο, η Τουρκία αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από τι σημερινέ δηλώσει του Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών τη Ρωσία, ο οποίο είπε: Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής θέλουν να μείνουν για πάντα στη Συρία και να δημιουργήσουν εκεί ένα κράτο. Αυτό το κράτο είναι το δεύτερο κουρδικό κράτο. Το πρώτο ιδρύθηκε στο Ιράκ, το δεύτερο στη Συρία, το τρίτο η Τουρκία φοβάται ότι θα δημιουργηθεί στο έδαφο τη, και το τέταρτο στο Ιράν. Για να αποτρέψει λοιπόν αυτέ τι εξελίξει, για να πιέσει τι ΗΠΑ, να τι εκβιάσει, να σταματήσουν να στηρίζουν του Κούρδου ακολουθεί αυτή την στρατηγική ένταση με τι ΗΠΑ, γίνεται και υβριστικό πολλέ φορέ. Το είδαμε πριν το από λίγο. Το είδαμε δίκο. στο ναι. ρεπορτάζ. Και πρέπει να πούμε ότι πίσω από αυτό κρύβεται και η υψηλή στρατηγική τη Ρωσία, η οποία έβαλε την Τουρκία στο Αφρίν για να όταν καταλάβει η Τουρκία το Αφρίν, εάν το καταλάβει, να βρεθεί αντιμέτωπη σε στρατιωτικό επίπεδο με τι ΗΠΑ. Αυτή λοιπόν η ένταση. Δείχνει, κάνει νευρικό τον Ερντογάν οι εξελίξει στην Κυπριακή ΑΟΣ είναι πολύ σημαντικέ για την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία χάνει το παιχνίδι, δεν έχει κανέναν σύμμαχο αυτό και αυτή η ένταση πιστεύω ότι έρχεται μέχρι το Αιγαίο. Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί, Νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο γι' αυτό. Η παρουσία του ΑΚΑΡ προχθέ στη Στατιά Αιγαίου, όπου έκανε και τι δηλώσει, δεν είναι τυχαία. Δουλεύουν πάνω σε σενάρια πάντα με βάση τι εξελίξει στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εάν εκεί έχουμε στρατιωτική ένταση και με την παρουσία τη Ελλάδα, αυτή η ένταση θα επικταθεί και στο Αιγαίο. Φαίνεται ότι εκεί πηγαίνει και η Ιταλική φρεγάτα. Οπότε ναι, τα είναι, πράγματα... μια, είναι μια καλή εξέλιξη. Πρέπει να πούμε είναι εδώ. Είναι θετική για μα. Είναι εξελιξή, καλή δηλαδή. για μα, γιατί ναι. είναι, άκουσα και τον πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, τον κύριο Αναστασιάδη, ο οποίο δεν είναι ανήσυχο. Εκεί λοιπόν έχουμε το διεθνέ δίκαιο με το μέρο μα. Τι χώρε από τι οποίε προέρχονται οι εταιρείε ΕΝΗ, TOTAL και Αμερικανική νομή είναι με, το, με την πλευρά ναι, ναι. μα. Η μόνη παραφωνία είναι η Αγγλία. Σήμερα είχε μία αμφίσιμη δήλωση. Εκεί λοιπόν καλό θα είναι εμεί να αποφύγουμε. Όπω και η δήλωση του State Department για το σημερινό επεισόδιο δεν μου άρεσε. Δεν ήταν, Ήτανε... καθόλου, δεν ήταν καθόλου καλή, δεν και νομίζω καλή. ότι αυτό, πίσω από αυτό κρύβεται η συμφωνία που έγινε το βράδυ των ημειών. Για την οποία δεν ξέρουμε οι Έλληνε πολιτιστή ακριβώ συμφώνησαν. Ναι, ναι. Νομίζω ότι... Η συμφωνία του Σιμίτη, <συμήτη> λέτε. Η συμφωνία τότε, του Σιμίτη. Ε, 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 Απόρρια εκείνη τη συμφωνία ήταν η σημερινή δήλωση του Αμερικανικού. Μείνετε μαζί μα για να σχολιάσουμε και το Σκοπιανό, παρακαλώ.